Στην διαμόρφωση των 5 στάσεων από όπου θα επιβιβάζονται και θα αποβιβάζονται από τα λεωφορεία τα άτομα με αναπηρία στον πύργο, προχώρησε ο Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, προκειμένου με ασφάλεια τα αμαία να έχουν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Ειδικότερα προχώρησαν στο προβλεπόμενο από τον νόμο χρωματισμό των θέσεων στάθμευσης των λεωφορείων, ώστε να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στα σημεία αυτά και να είναι δυνατή η ανάπτυξη της ειδικής μπάρας που έχουν τα μέσα μεταφοράς για τη διευκόλυνση της αποβίβασης και επιβίβασης των δημοτών αυτών. Φτιάχνονται 5 στάσεις για τα λεωφορεία, το οποίο θα μπορούν να εξυπηρετήσουν και ανθρώπους με αναπηρία. Τις βάφουμε έτσι, οπότε να μπορεί το λεωφορείο να προσεγγίσει το πεζοδρόμιο, να ανοίξει τη ράμπα για να μπει ο άνθρωπος με αναπηρία με το αμαξίδιο. Αυτό γίνεται από το Σωματείο Παραπληγικών με τη συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηλίας. Μέσα στην πόλη του πύργου έχουν οριοθετηθεί 5 κεντρικά σημεία, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, ώστε να διευκολύνονται και τα άτομα που μένουν στις συνοικίες της πρωτεύουσας του νομού που βρίσκονται στην πλευρά αυτή. Οι 5 στάσεις είναι στην Πατρών, απέναντι από το δεύτερο λύκειο, στο παλιό νοσοκομείο, στην παλιά πυροσβεστική, στο ΚΤΕΛ κάτω στα Χαλκιάτικα και στο κεντρικό ΚΤΕΛ του πύργου. Από εκεί θα μπορούν οι άνθρωποι με αναπηρία να πάρουν το λεωφορείο με ασφάλεια και να μεταφερθούν θες στη θάλασσα, θες στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε χρειάζεται. Η πρωτοβουλία αυτή του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρία που είναι μέλη της κοινωνίας μας και ζουν στη διπλανή πόρτα.